Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Καλώ ήρθατε. Απόψε είναι μια, θα το πω έτσι, κορυφαία στιγμή για τι στιγμέ. Από τι κορυφαίε στιγμές των στιγμών. Το λέω έτσι γιατί πρόκειται να έχουμε μια κουβέντα, μια συνέντευξη από αυτέ που εγώ κάνοντα αυτή τη δουλειά 30 χρόνια, ε, θεώρησα όχι η υποχρέωσή μου, ήταν τεράστια επιθυμία να την έχω στο βιογραφικό μου. Γιατί πρόκειται για έναν ε, άνθρωπο που είναι κοντά μα, έναν ηθοποιό από τους της γενιάς του σπουδαιότερου τη γενιά του, αδιαφυσβήτητα. Εγώ θα προσθέσω και όχι μόνο. Και μιλάμε για τον κύριο Δημήτρη Καταληφό και το εννοώ. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε στον ελληνικό και ευχαριστώ για αυτό. Δημήτρη μου, ε, είναι μεγάλη τιμή που είσαι εδώ απόψε. Είναι συνέντευξη που θεωρώ ότι απολαμβάνει κάθε δημοσιογράφος. Και είναι μία από τι λίγε που δίνει και είναι μεγάλη τιμή για μένα που είσαι εδώ απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τόσο ζεστή υποδοχή. Ο, η, η ζεστή υποδοχή δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά με τι εμπειρίε. Αλλά ξέρετε, βλέποντα διάφορα πράγματα για σένα και διαβάζοντα κατά καιρού, μου έχει κάνει μια παλαιότερη συνέντευξή σου ε, εντύπωση όταν ε, ε, είπε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά δεν έχω συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι είμαι ηθοποιός. Και ισχύει <laughs> και λέω, ακόμα. Πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάποιο τόσα πράγματα, τόσα βαθιά πράγματα και να μην έχει αυτό που λέμε, να το πω εγώ, όχι επαγγελματισμό, να έχει μπει στο πετσί του του ρόλου του ηθοποιού. <laughs> Κοίταξε, Ναρισμάνο, είναι μια τόσο δύσκολη τέχνη. Σήμερα αυτό έλεγα με ένα φίλο, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, που ας πούμε σε κάθε παράσταση υπάρχει αυτό το άγχος μέχρι να ξεκινήσει που μοιάζει λίγο με μια πτήση με το αεροπλάνο. Ναι. Δηλαδή όταν χτυπάει το τρίτο κουδούνι το σκεφτόμουν και χτες πάλι ενώ το έχει κάνει και προχτές ας πούμε. Ναι. Λες θα πάει καλά, θα μπορέσω, θα, θα πάει καλά, θα είμαι εντάξει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά έχει μια περιπέτεια. Ναι. Είναι ένα ταξίδι ειδικά στο θέατρο το οποίο δεν, υ, δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι το έχω επειδή το έκανα χτες. Και δεν υπάρχει η ασφάλεια του γυρίσματο ή του... Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Ναι. Είσαι τρομερά εκτεθειμένο, τρομερά γυμνός, mm -hmm. παίζει τρομερό ρόλο το νευρικό σου σύστημα, ναι. επίσης πώς είναι ο κόσμος και όλη αυτή η περιπέτεια, ε, επειδή πριν ξεκινήσει ε, υπάρχει πολύ ο φόβος, αυτό σε κάνει και λέει, μα. «εγώ μπορώ, θα τα καταφέρω». Οπότε με μια έννοια, μέχρι να ξεκινήσει κάτι, ναι. σχεδόν ποτέ εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι ένα ο οποίο θα βγω και εντάξει, το έχουμε. Φοβερό είναι αυτό. Είναι αυτό δεν υπάρχει. Φοβερό είναι αυτό που λε. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι την πρώτη επαφή, δική μου επαφή ε, με το φαινόμενο Δημήτρη Καταληφό είναι ε, στη δεκαετία του 80 γιατί τότε ω πιτσυρικά θέατρο δεν, ε, πέτρινα χρόνια και μην τη αυγή. Ναι. Ε, Θεωρώ ότι είναι δύο από τις παρουσίες, από τις εμφανίσεις που όχι στιγμάτισαν γιατί έχει κάνει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ μεγάλη η ιστορία σου, αλλά ήταν δύο κομβικά σημεία για, για το ευρύ κοινό, mm -hmm. όχι μόνο για το θεατρόφιλο κοινό, έτσι, δηλαδή τα πέτρινα χρόνια νομίζω ή το μηνόριο της αυγής ε, σε καθιέρωσαν περισσότερο στην, στην αναγνωρισιμότητα ή στην, στην αναγνώριση από το κοινό. Κοίταξε, τα, το μινόριο της αυγή, που ήταν το πρώτο ναι. ε, ήταν ένα, 83 ήταν, ναι, 4, ήταν μια σειρά που εγώ ήμουν τότε 27 χρονώ υπήρχε η αντίληψη τότε ότι δεν θέλαμε να κάνουμε τηλεόραση. Ήταν η ποιοτική και η τηλεοπτική, ναι. ας πούμε, και υπήρχε αυτό και προ τη μήν του, α πούμε, ο Αντώνη ο με πρότεινε στον σκηνοθέτη τότε yeah. και εγώ μάλιστα λόγω αυτού του. Α πούμε, ότι η τηλεόραση. Υπήρχε αυτό έτσι. Ναι, υπήρχε. Ε, δεν ήθελα και πολύ. Τέλο πάντων, με συμπάθησε ο σκηνοθέτη, ο μεσθενέα, τον συμπάθησα κι εγώ. Ο παππούς μου ήταν ένα άνθρωπο από τη Σμύρνη που αγαπούσε τρομερά τη μουσική, ήταν φίλο με τη Ρόζα Εσκενάζη. Και τέλο πάντων, κάποια στιγμή λέω: ρε παιδί μου, θα το κάνω για τον παππού μου. Θα παίξω σε ένα ε, σύριαλ που είναι για το ρεμπέτικο. Και έγινε αυτή η σειρά, η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια από τον κόσμο. Και αμέσω μετά προέκυψε αυτή η, η φιλία και η συνεργασία με τον Παντελή Βούλγαρη, όπου έκανε αυτή την ιστορία αμέσω μετά την μεταπολίτευση, σχεδόν αμέσω μετά. Και η οποία είχε και αυτή μια πολύ μεγάλη απήχηση λόγω αυτού του φοβερού θέματο. Τεράστια απήχηση. Και έτσι ήταν δύο δουλειέ, α πούμε, mm. οι οποίε πέρα από το θέατρο με κάνανε και εμένα πιο γνωστό. Α ναι. γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω να πάμε στα παιδικά σου χρόνια. Τα παιδικά χρόνια είναι στη Νέα Σμυρνή. Ναι. Είναι στη Νέα Σμιρνη. Ε, στη Νέα Σμυρνή γιατί έχει εγκατασταθεί η οικογένεια λόγω τη καταγωγή στη Μικρά Ασία. Ακριβώ. Το 30 ε, δόθηκε ένα οικόπεδο τον παππού μου, ο οποίο είχε έρθει με έξι παιδιά, ε, και έκανε τον πρώτο φούρνο τη Νέα Μύρνη ε, ο παππού μου εκεί. Ναι. Ε, και εγώ γεννήθηκα το 1954, όταν υπήρχε ακόμα αυτό ο φούρνο, mm -hmm. η μητέρα μου ήταν ταμεία, εγώ ήμουν το τρίτο παιδί τη οικογένεια, δεν με θέλανε, γιατί <laughs> έχω αρκετά μεγάλη διαφορά από τον αδελφό μου, είναι 9 χρόνια. Ναι. Ήρθα, ας πούμε, κάπως, ναι. α πούμε, κάπω καθυστερημένα. Ναι. Αλλά μετά, επειδή όταν γεννήθηκα υπήρχε ένα θεματάκι, με αγαπήσανε πολύ γιατί ήμουν 40 μέρε στο νοσοκομείο. Α. Και μετά με αγαπήσανε πολύ, <χει> πολύ. και ήμουν το χαϊδεμένο. <χει> ε, ναι. Τα παιδικά χρόνια στη Νέα Μήνυ, πώ είναι, τι εικόνε έχει γεννήθει από εκείνη την περίοδο. Κοίταξε, είναι η δεκαετία αυτή, 54 με 60 κάτι, που η Νέα Ζήνη ήταν γεμάτο, γεμάτη κήπου. Είχε μια τεράστια πλατεία που τώρα έχει γίνει, γίνεται χαμό αυτή την πλατεία. Ε. Ε, γιατί έχει χτιστεί από την δικτατορία και έπειτα. Ε, ήταν ε, αυτό θυμάμαι, τις πρωτομαγιές που ήταν ε, οι κήποι που παίρνανε λουλούδια ο ένας από το σπίτι του άλλου, mm -hmm. που ποτίζανε το βράδυ, το, τα καλοκαίρια οι άνθρωποι. Υπήρχε δηλαδή μια αίσθηση γειτονιά και ε, κηπούπολης, ναι. η οποία δυστυχώς έχει χαθεί διότι μετά το 67 άρχισε η αντιπαροχή και σε λίγα χρόνια η Νέα Σμύρνη έγινε αγνώριστη. Ναι. Ε, είναι μέσα στο σπίτι. πώ είναι η οικογένεια. Ε, είχα δύο γονεί οι οποίοι φυσικά δεν υπάρχουν πια, mm. από τους οποίους τους ε, αγαπούσα πάρα πολύ. Ήμασταν μια οικογένεια ε, δεμένη, τα τρία παιδιά και οι γονεί μου. Ε, ε, είχαμε πολύ μεγάλο σόι, γιατί ο παππούς μου είχε έξι παιδιά, οπότε ήμασταν πολλά ξαδέρφια, ναι, ναι. γιορτές, οικογενειακέ, γλέντια. Ε, ήταν ωραία τα παιδικά χρόνια από μια άποψη. Mm -hmm. Βέβαια εντάξει, ποτέ τα παιδικά χρόνια δεν είναι απόλυτα. <laughs> Κάτι θα υπήρχε και στραβό για να γίνω ηθοποιό, <laughs> δεν μπορεί να ήταν όλα αγγελικά πλασμένα. Mm -hmm. ε, αυτό που με στιγμάτισε πολύ στα παιδικά χρόνια, Μάνο, ήταν επειδή είχαμε μια κοπέλα στο σπίτι, η οποία με μεγάλωσε γιατί η μητέρα μου ήταν ταμεία στο φούρνο. Mm -hmm. Ε, αυτή με εισήγαγε πολύ στον κόσμο του κινηματογράφου. Ναι. Δηλαδή, από πέντε χρονών, σχεδόν κάθε μέρα ε, πηγαίναμε σινέμα. Τότε η Νέα Σμύρνη είχε πάρα πολλά πάρα σινέμα, τουλάχιστον δέκα. Ε, πολλά από αυτά παίζανε τις Κυριακές δύο ταινίες. Ναι. Μια ελληνική, μια τουρκική, ας πούμε. Και εμεί πηγαίναμε στο σινεμά 4 η ώρα που ξεκίναγαν ναι. τότε. Και μπορεί να βλέπαμε και τι 4 ναι. προβολέ μέχρι το βράδυ. Οπότε μεγάλωσα τρομερά με το παραμύθι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ σε αυτή την έφεση που υπάρχει ναι. ακόμα. Να φεύγει από το πραγματικό και να πηγαίνει στο ονειρικό. και να ζει σε έναν άλλο κόσμο. Αυτό, ναι. 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 Αλλά ήθελα να πω ότι για τα παιδιά αυτή τη γενιά ο κινηματογράφος είναι όντω μια ε, είναι εκτόνωση είναι, είναι η έξοδος είναι φυγή, είναι, είναι πολλά πράγματα ο, ο κινηματογράφος εκείνη την εποχή είναι πολιτιστική σφραγίδα έτσι. και ειδικά ο ελληνικός κινηματογράφος ναι. όπου παίζονταν κάθε εβδομάδα δεν ξέρω πόσες mm. ελληνικές ταινίες ε, ε, καλά εμένα ο, ο αγαπημένος μου mm. εκ των Ιστέρων, βέβαια ήταν ο Λογοθετίδης ο οποίος για μένα είναι Μέγα Ιθοποιό και ο Διονύση Παπαγιανόπουλο. Ναι. Αυτοί οι δύο ήταν οι πολύ αγαπημένοι μου Ιθοποιοί. Καλά, ναι, ναι. και οι Καρέζοι και ο Γιουκλάκης και ναι, τα ναι. άλλα. Ε, αυτοί που παρέμειναν μέσα στον χρόνο είναι αυτοί οι δύο. Και ήταν και ιδιαίτεροι στο παίξιμό του, νομίζω. ο Αδαή το λέω. Ήταν, ήταν, η ιδιαίτερη ήταν αυτό τι, που έφεραν οι ίδιοι, Ακριβώ. Και είναι και μια γενιά ηθοποιών που ασχέτω με τι σπουδέ που μπορεί να είχε κάνει ο καθένα εκείνη την εποχή, φαντάζομαι λιγότερη. ήταν αυτό που έφερε ο καθένα. Ήταν... Φυσικά. Και ήταν και τα σενάρια τότε, Μάνο, πάρα πολύ καθρέφτες της Ελληνική κοινωνίας. Ναι. Δηλαδή αναγνώριζε ο θεατής πολύ τη δική του ζωή. Κάτι που στο πέρασμα των χρόνων λίγο έχει τολώσει. Ναι. Ενώ τότε υπήρχε αυτή η φρεσκά, η αυθόρμητη ανταλλαγή της ζωής που ζούμε με τη ζωή που γυρίζανε ναι. σε ταινία. Και έτσι αναγνωρίζανε ο Χατζιχρίστος, ας πούμε, στον Πακαλόγατο. Για μένα θα έπρεπε να πάρει Όσκαρ. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Ναι, ναι. ε, Ήταν φοβερή, κυρίω οι άντρε, ο ρόλο τη Μακρύ. Μ' άρεσε Φο... τρομακτικά. Φοβερή ναι. ρόλη. Έτσι ναι. έχουν κάνει όλοι απίστευτε ρόλου. Ε, και η παιδική ζωή έχει ω σημείο αναφορά το κινηματογράφο. Φαντάζομαι ότι είσαι πολύ μικρό για να, για να σκεφτεί το οτιδήποτε. Για το πέρασμά σου ή για να ασχοληθεί με την Ιθοπία ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ε... Το μόνο καλλιτεχνικό ναι. που είχα ναι. ήταν ότι έγραφα λίγο. Α, α, ήμουν από αυτού που έγραφε πολύ ωραία έκθεση. Ναι. Ε, Μα είχαν βάλει στο σχολείο να γράφουμε ημερολόγιο και έγραφα φοβερά ψέματα, <σχελίως> έτσι λίγο σαν διηγήματα. <σχελίως> ε, οπότε είχα μια έφεση, α πούμε, ναι. στο να ξεφύγω από το πραγματικό. Ναι, ναι. Στην οικογένεια δεν υπάρχει καλλιτεχνική φλέβα, δεν υπάρχει άνθρωπο που να ασχολείται με, με αυτό όχι, το κομμάτι. Όχι. Έτσι ενώ ότι φαντάζουμε μια μεσοαστική οικογένεια ε, όλοι κάνουν της νέας τη δουλειά του, τη Νέα Αυτό. Ναι. Έχει κατάλληπα εκείνη την εποχή από τη Σμύρνη, από την. Από τη, Κυρίω μέσα φυσικογής. από το σόι μας ναι. που στι γιορτέ και όλα αυτά όλοι καμαρώναμε πολύ που είμαστε από τη Σμύρνη. Ναι. Ε, γιατί εμείς φέραμε κατά τη μητέρα μου τον πολιτισμό στην Ελλάδα, όσον αφορά τη μαγειρική, όσον αφορά... Επειδή έχουμε κοινή καταγωγή, θα συμφωνήσω με τη μητέρα <laughs> να ξέρεις. Δηλαδή, <laughs> να ο παππούς μου, μάλλον στην, στην Σμύρνη, mm. ε, τα παιδιά του έστερνε όλα στο δύο. Ναι. Δηλαδή ξέρανε μουσική, παίζαν πιάνο, ε, υπήρχε όπερα στη Σμύρνη. Όλο αυτό λοιπόν, όταν ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και ξεκινήσαν από το μηδέν, είχαν μία τρομερή ανάγκη, ας πούμε, για την, μαζί με την επιβίωση και για το ωραίο. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είχαν ένα μικρό κυπάκο, θα βάζανε λουλούδια. Θα, θα είχαν και ένα αρνάκι πιο εκεί. Δηλαδή είχαν ένα καλό γούστο. Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα υψηλή αισθητική, γιατί δεν είναι ναι. με την υψηλή αισθητική, δηλαδή επηρεασμένη και από άλλε χώρε, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτέ τι μαζόξει, τι οποίε αναφέρει και το έχω ω εικόνα εγώ, μετέπειτα βεβαίω, ω επόμενη γενιά, είναι ότι ο, ο πολιτισμό των οικογενειών τη Μήρνη κινείται γύρω από το τραπέζι. Η ιεροτελεστία το τραπέζι τη οικογένεια. δηλαδή. Καφές, έτσι, όλο αυτό, αυτό. Η Εμεί είχαμε και ένα πολύ ανοιχτό σπίτι, δηλαδή όλη η γειτονιά μαζευόντουσαν ναι. Ήτανε... Ναι. Ήμασταν ναι. πολύ κοινωνικοί ναι. ας πούμε ναι. πώς, πώς ανοίγει ο δρόμος πώς, πώς μπαίνει στη, στη διαδικασία της, της υποκριτικής Ο δρόμος ξεκίνησε ε, όταν ήμουνα 13 ετών πρώτη γυμνασίου στο Βαρβάκι, πήγα και σε καλό σχολείο ναι, ναι, ε, είχα μπει με κλήρωση γιατί τότε δεν ήταν με εξετάσεις ε, Ήμουν τυχερός εκείνη τη χρονιά ε, και ε, με μία φίλη της μητέρα μου και τη μητέρα μου μου είπαν ότι θα με πάνε και μένα στο θέατρο για πρώτη φορά. Και πήγαμε στο θέατρο, το, το σημερινό Horn, που τότε λεγόταν Διονύσια, στην πλατεία, στην Οδό Αμερικής, ε, και είδα μία ηθοποιό που ούτε την είχα ξανακούσει, που λεγόταν Ελ Λαμπέτη. Ε, και ήταν ένα μπουλβάρ που λεγόταν Πέψη. Και όταν ξεκίνησε αυτό το έργο και αυτή η γυναίκα βγήκε, ε, θυμάμαι, ας πούμε, ότι είχα μαγευτεί τόσο πολύ που δεν κατάλαβα πότε τελείωσε το έργο και μου φάνηκε ότι κράτησε ελάχιστα. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι είχε κρατήσει. Είχε χαθεί, είχα χαθεί. Ναι. Τέλο πάντων, νομίζω ότι την ερωτεύτηκα για πάντα. Ακόμα υπάρχει αυτό ναι. ο πνευματικό έρωτα. Και όταν τελείωσε αυτή η παράσταση και είδα για πρώτη φορά θέατρο με αυτή την ηθοποιό, αισθάνθηκα ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μαγευτικό. Αυτό ήταν το πρώτο έτσι καμπανάκι. Ναι. Το το μετά καμπανάκι ήταν δύο χρόνια μετά που πήγα στο υπόγειο του Κουν ε, όπου είδα το όνειρο Καλοκαιρινή Νύχτα που ήταν μια θαυμάσια παράσταση για τα χρόνια εκείνα από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Και θυμάμαι ότι όταν τελείωσε αυτή η παράσταση, πολύ δειλά είπα μέσα μου: Αυτό θέλω κι εγώ να κάνω. Να είμαι σε ένα χώρο σαν γι' αυτό και να είμαι ηθοποιό. Ναι. Ε, και από τότε, ε, παράλληλα με, το, με τη μανία μου, με τη Λαμπέτη, άρχισε να αναπτύσσει η επιθυμία η τρομερή να τελειώσει το παλιό σχολείο <Κι> και να πάω στη <Κι> δραματική σχολή. Για να απελευθερωθεί. Ναι. Έχω διαβάσει γιατί είναι μνημειώδηση η σου στη, στη Λαμπέτη, που δείχνουν άλλωστε και το πόσο πολύ θα, θαυμάζει ή θαύμαζε τότε Την θαύμαζα, την δηλαδή, θαυμάζω. Ναι. Την αγαπώ απίστευτα. Αυτή και ο Κούν για μένα. Ναι. Που δεν, Θέλω να πω. Ήταν, ήταν και παραμένουν οι δύο μεγάλοι φάροι. Έτσι. Mm -hmm. που όσο ζω, θα είναι τα δύο φώτα που με οδήγησαν κάπου. Ναι. Είναι, είναι, παρά το γεγονό ότι. Ε, δεν τελείωσε την, την σχολή του Κουν. Όχι, δεν πέρασα. ναι. Η πιο μεγάλη μου αποτυχία ήταν η πρώτη που δεν πέρασε στη σχολή του κούν. Ναι, ναι. μάμε ας πούμε, ήτανε 18 Σεπτεμβρίου, είχα δώσει ένα κομμάτι και μου λένε «Δεν περάσατε, κύριε». Ε, αυτό ήταν έτσι η πρώτη, ας πούμε, μαχαιριά. η πρώτη μαχαιριά. Και πήγα μετά στη σχολή Κατσέλη, που ήταν και αυτή στη Νέα Σμύρνη, αλλά καμιά φορά πω θα φέρνει η ζωή. Τελικά αυτή η σχολή μου πήγαινε εμένα, στην δική μου ιδιοσυγκρασία πιστεύω, mm -hmm. Πολύ καλύτερα από ναι. ότι αν πήγαινα στον Κούν. Το Πέλου Κατσέλη. Ναι, ναι. ναι. Όπου εκεί, εκτό από τον Κατσέλη και την Κατσέλη, είχα μια θαυμάσια δασκάλα, την Νίκη Τρενταφυλλίδη, τη mm -hmm. η οποία ήταν μια σπουδαία ηθοποιός Και ήταν αυτή, ας πούμε, η οποία. Επειδή τότε δεν ήταν τα πράγματα τόσο γνωστά όπως τώρα, με τα σεμινάρια και όλα αυτά. Ήταν η πρώτη που μα είπε να παίρνετε ένα τετράδιο, να γράφετε για το ρόλο σα, mm -hmm. πώς έχει ζήσει πριν ο ρόλο και αυτά. Και ήταν πράγματα για εμά τότε, μιλάμε το 72 Λε, πολύ μαγικά και πρωτόγνωρα. Πρωτόγνωρα. τη οφείλω αυτή τη υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα και ηθοποιού ε, πάρα πολλά πράγματα. Αν ε, έχοντας έχοντα αποκτήσει την εμπειρία που, που, που έχει κυδρώσει σήμερα. Ε, και βλέποντας τον, τον Δημήτρη Καταληφός εκείνη την ηλικία που κόπηκε από, το, από τον Κουν. Θεωρείς ότι είναι μερικές φορές η κακή στιγμή, ή όντω έπρεπε να τότε. Το ε. λέω επειδή έχει μεγάλη συναστροφή και σήμερα με νέου ανθρώπου ναι. και λες ότι τότε όντω έπρεπε να κοπει η κακιά στιγμή, και α, α, δεν ξέρω πώ το προσεγγίζει. Ναι. Αυτό ακριβώ δεν μπορώ να το απαντήσω. Ναι. Εκείνο που εκ των υστέρων κατάλαβα και από κουβέντε κτλ. ήταν ότι στον Κουν άρεσαν πολύ, α πούμε, οι. Άντρε, οι οποίοι να είναι έτσι κάπω λαϊκοί, mm -hmm. πιο μπρούτοι mm -hmm. κτλ. Και οι κοπέλε να είναι πιο αστέ κτλ. Και, και συνήθω το γούστο του τον πήγαινε προ τα εκεί. Mm -hmm. Εγώ ήμουν ένα παιδάκι 18 χρονών mm -hmm. από το βαρβάκι, mm -hmm. ό, ξέρω εγώ. Yeah. Δεν είχα, ε, νομίζω δεν είχα αυτό που θα ήθελε ο Κούν. Mm -hmm. ε, αλλά το καλό είναι ότι κάποια στιγμή είχε ακούσει για μένα και παραλίγο να έπαιζα εκεί κάτι. Οπότε ήταν λίγο μια. Ναι. Αποκατάσταση ναι. ας πούμε του, της αποτυχίας Σωστό ναι. Και εκεί ανοίγεται, α, ανοίγεται ουσιαστικά ο δρόμος μετά μάλλον, τη, τη σχολή α, Ανοίγει ο δρόμος συμμετέχεις από εκεί σε, σε παραστάσεις αξινάει, από, σε... Το, από τη μέρα που τελείωσα τη σχολή δεν έχω μείνει ποτέ ας πούμε χωρίς δουλειά, χωρίς δουλειά. Είναι καλό ε, 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 αλλά εκεί που ε, η πρώτη έτσι επαφή ήταν με την ε, Καλογεροπούλου η οποία είχε έρθει στις εξετάσεις μας και η οποία με πήρε στο παιδικό που υπήρχε τότε η παιδική σκηνή της ναι. Καλογεροπούλου. Και μετά ε, η μοναδική φορά έτσι που έκανα μια ακρόαση ήταν στον Ευαγγελάτο, στο αμφιθέατρο mm -hmm. όπου με πήρε και από εκεί και πέρα τα πράγματα οδηγήθηκαν καλά μέχρι που φτιάξαμε κι εμείς την πρώτη μας ομάδα τη σκηνή με τον Λευτέρη Βογιατζή και πολλούς άλλου ναι, άλλους ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Και, και, αργότερα και πολλές άλλες ομάδες, πολλές, πολλές, πολλές άλλες τέτοιες α, έτσι, υπέροχες δουλειέ που έκανες. Α, η προσωπική ζωή πώς, πώς κυλάει, δηλαδή είσαι, έχεις, μου έχεις δώσει την αίσθηση ε, ότι, ένας, ότι, είσαι ένας άνθρωπος, να το πω έτσι, μοναχικός. Ναι. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Ε, θετικά, ότι είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου, περνά καλά με τον εαυτό σου. <laughs> αυτό δεν ξέρω. Ε, κοίταξε να δει όταν α, αρχίσαμε τη σκηνή, ε, αυτό έγινε όταν εγώ με 28 χρονών. Ναι. Αυτό ήταν μια ομάδα στην οποία ας πούμε, δώσαμε την ψυχή μας, όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά έπρεπε να βρούμε χρήματα, να φτιαχτεί ένα θέατρο, να να βρούμε χώρο, να βρούμε χρήματα για τα σκηνικά. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν μία ιστορία που σιγά-σιγά, χωρίς να το καταλάβεις, και όταν είσαι και νέος, mm -hmm. νομίζω ότι έχεις κι άλλο μπροστά και τα λοιπά και, και επειδή άρχισαν και ρόλοι πια πάρα πολύ απαιτητικοί, ε, χωρίς να το καταλάβω, πέρναγαν τα χρόνια, ε, όπου αυτό που κάναμε εκεί πέρα απαιτούσε πραγματικά μια τρομερή αφοσίωση. Ναι. Δηλαδή, να φανταστείς, αρχίζαμε πρόβα 11 το πρωί και τελειώναμε μία τη νύχτα. Ναι. Ε, αυ... Έτσι πέρασα σχεδόν όλη τη δεκαετία 30 με 40 ετών. Ο... Ε, αυτό δεν μετανιώνω καθόλου, γιατί, ε, πώς να το πω, με γέμιζε τρομερά. Ήταν μια εμπειρία να ανακαλύψεις τους συγγραφείς, τα έργα, ε, το κοινό, να το κοινό να σε μαθαίνει. Τώρα, όλο αυτό το πράγμα ε, είχε μια μαγεία η οποία και μία απαιτούσε και μία ενέργεια και μία αφοσίωση η οποία πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ... Αφοσιωμένος. Ε, όχι και πολύ ικανός να συνδυάζει συστό, τα πράγματα. Συστό. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι πολύ ικανός. Ναι. Δηλαδή όταν δίνομαι σε ένα πράγμα δίνομαι μανιακά και πολλά άλλα πάνε πίσω. Ναι. Οπότε πολλά πράγματα από την προσωπική ζωή ομολογώ ότι πήγαν πίσω. Ε, δεν, δεν είναι ότι δεν έχω ζήσει... Ας πούμε, κάποια Σίγουρα, πράγματα. Αλλά όχι τώρα που κάνει τον απολογισμό σου, τον είσαι πια mm -hmm. 70 ετών που είμαι. εγώ mm -hmm. τώρα. Ε, πιο πολύ δόθηκα στο θέατρο mm -hmm. παρά σε πράγματα για να κάνω καλύτερη την προσωπική μου ζωή. Μετανιώνει ή να το θέσω διαφορετικά, αν γυρίσει το χρόνο πίσω, θα το άλλαζε αυτό, θα άλλαζε την ισορροπία αυτή. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν ξέρω να, να, να το απαντήσω. Ναι. Γιατί ε, τώρα μάλιστα είμαι και επηρεασμένο από αυτό το έργο που παίζουμε το θείο Βάνια. Ναι, ο Βάνια. Ε, όπου είναι και αυτό ένα άνθρωπο που έχει περάσει η ζωή του. Ε, καλή ώρα. Ε, καλά. <laughs> ε, ε, Τέλο πάντων. Ε, και λέει. Ε, να γινόταν να ζήσει κανείς μια ζωή κάπως αλλιώτικα. Mm -hmm. Και αυτή η φράση με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί λέει ε, αυτό το κάπως αλλιώτικα, το οποίο όλοι μας το έχουμε κάπου στο πίσω μέρος του κεφαλίου, μου, ότι θα, ε, κεφαλίου μας, mm -hmm. ότι θα θέλαμε μια άλλη ζωή κάπως αλλιώτικη, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι θα ήταν αυτό, mm -hmm. και ούτε θα, αν θα μα ικανοποιούσε τελικά. Θέλω να πω υπάρχει μια αοριστία, για να κάνω αυτή τη ζωή σημαίνει ότι η φύση μου με πήγε σε αυτή τη ζωή. Τελικά αυτό μόνο μπορώ να απαντήσω. Αν ήθελα πιο πολύ κάτι άλλο, θα είχα κάνει πιο Φανώς. πολύ κάτι άλλο. Επομένω, ίσω αν ήμουν ο ίδιο άνθρωπο, mm -hmm. πάλι το ίδιο να επέλεγα. Αυτό ναι. θέλω να απαντήσω. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι σαφέ και απόλυτα λογικό. Ναι. Εγώ θα έλεγα. Γιατί είναι το ένα είναι που γνωρίζει, το έχει ζήσει, το άλλο δεν το γνωρίζει. λες κάπω αλλιώ, αλλά μπορεί να μην ήταν το λιγότερο. Πολλοί άνθρωποι, ξέρει, Μανώλη, mm. σου λένε, Μάνο, ναι, ναι. Σου λένε ε, τι ευτυχισμένο εσύ δεν έχει οικογένεια, έχει μόνο τον εαυτό σου, <laughs> έχει το, το θέατρο. Και εσύ μερικέ φορέ έχει νιώσει τρομερή ε, μοναξιά, ή μήπω τα έκανα όλα χάλια, ναι. μήπως μήπω έπρεπε να είχα και εγώ μια οικογένεια με παιδάκια, τα Χριστούγεννα. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και μετά Δηλαδή, οι άλλοι φαντάζονται ότι εσύ. Ότι είσαι, είσαι καλύτερα. καλύτερα. Έτσι, Οπότε θέλω να πω ένα διέξοδο. Υπάρχει το ανυκανοποιητό έτσι. Ναι. Όπω λέτε. Εγώ και θαυμάζω ναι. πολύ αυτού του mm. ανθρώπου που καταφέρνουν και τα συνδυάζουν και τα δύο. Mm. Δηλαδή, βλέπει πάρα πολύ καλού τοπιούς, οι οποίοι έχουν κάνει και μια καλή προσωπική ζωή. Ε, το βρίσκω αξιοθαύμαστο αυτό. Δεν είναι, δεν είναι απαραίτητο γιατί είναι η σχέση αυτή που είπε πριν. Ε, αν τελικά αν το κάνει διαφορετικά, θα σου βγαίνε έτσι, ε, αν, θα, αν, θα, ήσουν καλός οικογενειάρχης ή θα ήσουν καλός ηθοποιός, που δεν είναι απέναντι το ένα απ' άλλο, απλώς λέμε. Ε, και το έκανα το ερώτημα αυτό γιατί ε, όντω ε, έχει αφιερώσει μεγάλο κομμάτι όσο σε έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια είσαι επίμονος σε αυτό που σε πρεσβεύει που σε εκπροσωπεί είσαι ταγμένος, yeah. αυτό, είσαι μοναχός τη της, της σου να το πω έτσι ε, είσαι καλό καιρό τέχνη, αυτή είναι η εντύπωση που. Αυτή που έχω είναι η εντύπωση, ναι. Η... Κοίταξε να δει, ε, αυτή ας πούμε, η έλλειψη του να έχω κάποιον άνθρωπο που να εξαρτάται από μένα ε, μου έδωσε αυτή την ελευθερία ας πούμε, να κάνω μάνο γενικά στην καλλιτεχνική πορεία, ας πούμε, ό,τι πραγματικά ήθελα και με συγκινούσε. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι αν υπήρχε ένα ποσοστό. Του συμβιβασμού που κάνει κάποιο γενικά, εγώ θα έβαζα ένα πολύ μικρό ποσοστό mm -hmm. στου συμβιβασμού μου. Και αυτό ίσω οφείλεται στην τύχη ότι δεν είχα παρά μόνο τον εαυτό μου. Mm -hmm. Οπότε έτσι ούτε με έξε να βγάλω περισσότερα χρήματα, ούτε να ζήσει κάποιο άλλο από μένα. Mm -hmm. Οπότε διάλεγα πάντα πράγματα, α πούμε που, που τα πίστευα, που με συγκινούσαν, που με αφορούσαν. Σχεδόν ποτέ δεν έκανα κάτι επαγγελματικό. Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Εάν ποτέ έκανε κάτι που πολύ. ηθοποιοί το έχουν κάνει, το κάνω για τα χρήματα. Το κάνω γιατί αυτή την περίοδο έχω, είμαι στριμωγμένο. Πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω, τίποτα άλλο. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Ναι. Και μετά νιώνω κιόλα γιατί πιστεύω. Δηλαδή και για αυτά τα ελάχιστα. Ναι. Γιατί πραγματικά. Ε, ε... Κοίταξε, θα σου εξομολογηθώ κάτι. Ναι. Όταν, ήμουνα ήμουν στην εφηβεία και άρχισα να πηγαίνω στον Γκουν, που σου λέω, γύριζα με το λεωφορείο στη Νέα Σμύρνη, όπου εμένα το ένδαλμά μου ήταν ο Γιώργο Λαζάνη τότε. Αυτό ο υπέροχο το οποίο στο θέατρο τέχνη. Και ονειρευόμουν, α πούμε, στο λεωφορείο και έλεγα: Άμα γίνω κι εγώ ηθοποιό, θέλω να είμαι σαν τον Λαζάνη και να είμαι και ένα εντάξει άνθρωπο. Ναι. Αυτά ονειρευόμουν στο λεωφορείο τότε. Ναι. και, και τελικά με έναν τρόπο αυτό το εφηβικό. Στίχημα, ναι. ε, θεωρώ ότι σχεδόν υπήρξα συνεπής. Ναι. Δηλαδή δεν ήθελα ποτέ να προδώσω αυτό το όνειρό μου που είναι να κάνω μόνο ό,τι με συγκινεί αληθινά. Mm -hmm. Όχι για να βγάλω κάποιο... Γι' αυτό και δεν έβγαλα ποτέ μου χρήματα. Ναι. Ε, αλλά δεν δε με πειράζει αυτό, γιατί έζησα με έναν τρόπο ε, πώς να το πω, που ήταν συνεπής με αυτό που, που γουστάρω. αυτό, αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ε, γυρίζοντας πάλι τον χρόνο πίσω, γιατί πήγαμε στην, εκείνη την δεκαετία της ζωής του από 30 μέχρι 40, αλλά προηγουμένω. Ε, Έχει έρθει σε επαφή ε, με τους κορυφαίους, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος κοντά στα 23-24 ηρώδιο με χόρν. Yeah. Ε, με όλους αυτούς και θέλω να μου μιλήσεις λίγο την εμπειρία όταν Έρχεσαι σε επαφή με αυτού που έχει θαυμάσει, του έχει δει στου ανίδια και ξαφνικά βρίσκεσαι μαζί του. Λοιπόν, με το Χόρν, ε, δεν θα ξεχάσω ένα φοβερό περιστατικό. Καλά, ήταν ο Άρχοντα, ο, ο πρίγκιπα, ο πιο ευγενή άνθρωπο που γνώρισε ναι. στο θέατρο, ήταν κάτι το υπέροχο. Και παίζαμε στο Ηρόδεδρο και είχαμε πρεμιέρα στον Τίμονα τον Αθηναίο. Και ο Χορν ήταν με την αμπιγέζη του μια κυρία Κούλα και τη έλεγε «Δεν βγαίνω Κούλα, δεν βγαίνω Κούλα» <laughs> κτλ. Και, και εγώ ήμουν 24 χρόνια τότε και λέω «Μα έχει ο, ο, ο Χορν τρακ» τότε, ε, και έτσι έφυγε το δικό μου. Ναι, ναι. Δηλαδή είχε τρομακτικό τρακ και τελικά όταν μεγάλωσα και εγώ και είδα mm -hmm. ότι όσο πιο γνωστό γίνεσαι τόσο πιο τρακ αποκτά. Τότε κατάλαβε, το, εκ τον υστέρων κατάλαβε, γιατί νομίζουμε ότι οι ηθοποιοί αυτοί είναι κάποιοι που πατάνε το κουμπί και βγαίνουν. Είναι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ότι το έχουν είναι ναι, απλώς. Ναι, δεν υπάρχει. είναι καθόλου έτσι. Και ήταν ένα άνθρωπο, α πούμε, τόσο με χιούμορ. Γενναιόδωρο, ήταν εμένα μάλιστα μου είχε δείξει μια συμπάθεια και μια φορά με καλήσε και σπίτι του και φάγαμε. Ε, Τέλο πάντων ήταν μοναδικό αυτό ο Εθιπειό. <Υιθυπιός>. Μοναδικό. Για περισσότερε ε, τέτοιε συναντήσει θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε δύο με τρία λεπτά είμαστε πίσω για τη συνέχεια τη κουβέντα μα. Επιστρέφουμε κυρίε και κύριοι σε αυτήν την απολαυστική κουβέντα με τον Δημήτρη Καταλφό. Λέγαμε πριν Δημήτρη για αυτή την πορεία και τι μεγάλε συναντήσει, αλλά ξέρεις, μου έρχονται ατάκτο τα ερωτήματα και, και τα δίνω, σαν να κάναμε μια ελεύθερη κουβέντα χωρί τι κάμερε μπροστά. Θεωρεί ότι ένα ηθοποιό, γιατί αυτό τουλάχιστον μπορώ να διακρίνω εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ τι δουλειέ σου, οριμάζει. Ε, αλλάζει ακόμα και στον τρόπο πεξίματος. Δηλαδή, αν μου επιτρέπει, δηλώνω αδαΐς περί του αντικειμένου, αλλά λέω ότι στα χρόνια έχει αλλάξει και ο τρόπο που εσύ παρουσιάζει και συστήνεσαι κάθε φορά στο κοινό. Είναι δική μου, ίσω, αίσθηση. Είσαι ένα διαφορετικό άνθρωπο με, με διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε φορά. Μακάρι να συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, ε, για μένα, ας πούμε, η υποκριτική. Πάει πάρα πολύ και με τη ζωή. Ναι. Δηλαδή, πώ αντιλαμβάνει τον κόσμο, τον εαυτό σου, του άλλου, το να σε απασχολ... Να έχει περιέργεια. Δηλαδή, θυμάμαι κάποτε έλεγε ένα άνθρωπο, α πούμε, ότι κάποιο για να διακριθεί σε αυτό που κάνει πρέπει να έχει μια δίψα, δηλαδή για το καλύτερο. Να υπάρχει πάντα αυτή η επιθυμία κάτι να το κάνει πιο λιτό, πιο αφαιρετικό, λιγότερο φλίαρο, λιγότερο περιγραφικό. Ε, γιατί όταν είσαι νέο, τα δίνει όλα, προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Ε, μετά σιγά σιγά αυτό είναι το καλό αν συμβαίνει είναι καλύτερη η αφαίρεση ε, να έχει το πράγμα πιο συμπίκνωση να είναι πιο βαθύ mm -hmm. να είναι πιο ποιητικό ας πούμε καλά ναι. και αυτή η λέξη ποιητικό ναι, ναι. πολύ ναι. συζήτηση αλλά θέλω να πω ότι όλη η ιστορία ας πούμε της πορείας ενός τοπίου είναι ωραίο να τον κάνει κάθε φορά ας πούμε να είναι Πιο ουσιαστικό, πιο επί τη ουσία, mm -hmm. λιγότερο επιδειξιομανή, περισσότερο ουσιαστικό. Αυτό τώρα πώ κατακτιέται, δεν ξέρω, γιατί είναι και ένα συνδυασμό δυστυχώ ή ευτυχώ η ηθοποία. Έχει πάν... είναι πάντα... Δεν είναι κάτι ατομικό. Εντάσσεται μέσα πάντα σε μια συλλογική προσπάθεια, mm -hmm. που είναι η άλλη ηθοποία, ο σκηνοθέτη, το έργο, mm -hmm. ο χώρο, το σκηνικό. Δεν είσαι εσύ και βγαίνει και όπω να είναι. Ναι. Οπότε θέλω να πω, ένα μεγάλο μέρο τη υποκριτική είναι και οι επιλογέ αν έχει κανεί την ευχέρεια mm -hmm. να ναι. κάνει, παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο. Ναι. Ε, εσύ, έχει ανοίξει τα φτερά σου Δημήτρη, σε μια περίοδο, ε, το βάζω και αυτό για να βλέπουμε παράλληλα στη μεγάλη εικόνα του, τι, το τι συμβαίνει και στη χώρα, ε, σε μια έντονα φορτισμένη πολιτικά περίοδο. Ε, με πολλές κοινωνικές ευαισθησίες, πολλά πολιτικά προβλήματα στη χώρα. Είσαι και σε μία... Δηλαδή, α、α, α, 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 αρχίζει ο δρόμος σου δύσκολα, θα πω, δεν ξέρω, φαντάζομαι. Αλλά και με άλλες ευαισθησίες, άλλη οπτική στα πράγματα. Κοίταξε, καταρχήν ήταν πολύ σημαντικό στο θέατρο, με τη μεταπολίτευση, η παρουσία της Μερκούρη. Ήταν η καλύτερη υπουργό πολιτισμού που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Χάρη σε αυτή, λοιπόν, δημιουργήθηκαν τα επιχορηγούμενα θέατρα που τότε σε κάποια από αυτά, όπω ήταν η σκηνή μετά το εμπρό, στα οποία ήμασταν κι εμεί, έγραψαν ιστορία. Ε, και τη γράψαν αυτή την ιστορία χάρη στο ότι η Μερκούρη έδινε χρήματα. Διότι αν δεν έδιναν τα χρήματα. Το Υπουργείο Πολιτισμού τότε δεν θα μπορούσαν να σταθούν αυτό και πολλά άλλα σημαντικά θέατρα. Γι' αυτό και υπήρξε μια μεγάλη άνθηση τότε, ας πούμε, 80-90-2000 με τα περιφερειακά θέατρα ή τα Διπεθέ. Mm -hmm. Όλα αυτά ήταν δημιουργήματα της Μερκούρης, στην mm -hmm. ουσία. Mm -hmm. Μετά από το 5 που άρχισε πια ε, το πράγμα να πηγαίνει όλο και χειρότερα που φτάνουμε στην κρίση, ε, άλλαξε πάρα πολύ το θεατρικό τοπίο, τα πράγματα γίνανε πολύ πιο δύσκολα και εξακολουθούν να είναι για όλο τον κλάδο μας, ναι. γιατί ε, οι επιχορηγήσεις έχουν γίνει πια ψίχουλα σε πάρα πολλούς, ε, δεν υπάρχουν πια οι ομάδες που υπήρχαν ε, και στη στην αρένα ας πούμε, mm -hmm. πάρα πολλοί θεατρικοί επιχειρηματίες πια. Ναι. Οπότε το παιχνίδι καθορίζεται κυρίως από αυτούς ναι. πια. Ναι. και έτσι όλη αυτή η μετάβαση από τα επιχορηγούμενα θέατρα στα ας το πούμε εμπορικά θέατρα, ναι. ε, είχε τρομερές συνέπειες και καλλιτεχνικά και ε, βέβαια το ευχάριστο είναι ότι από το 10 και έπειτα, δηλαδή από την κρίση και έπειτα, ο κόσμος ε, άρχισε να αγαπάει το θέατρο ακόμα πιο θερμά. Παρόλο που οι Αθηναίοι ναι, ή οι Έλληνε ναι, ναι, ναι. γενικότερα είναι θεατρόφιλοι, από το 10 και έπειτα ο μόνο, α πούμε, η μόνη τέχνη που έχει αυτή την άνθηση στην Ελλάδα είναι το θέατρο. Μου έχει κάνει εντύπωση και θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ε, συναντώ όλο και περισσότερο χώρο, κόσμο τα, τα, τελευταία χρόνια, όσο δεν συναντούσα πριν, που μιλάει για το θέατρο, πηγαίνει στο θέατρο. Ναι. Ε, το βρίσκω απόλυτα υγιέ, αλλά θέλω να πω, είναι έτσι. Έχει αυξηθεί ο κόσμο που πηγαίνει στο θέατρο, Αγαπά περισσότερο το θέατρο. Αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο ερώτημα, ναι. ε, Μάνο. Κοίτα να δει. Σίγουρα είναι πολύ καλό που πηγαίνει ο κόσμο στο θέατρο. Ε, είναι πολύ καλό γιατί ε, πραγματικά το θέατρο είναι μία διέξοδο για τον άνθρωπο και όχι μόνο μία διέξοδο. Είναι μια ευκαιρία να σκεφτεί, να δει τη ζωή με έναν πιο πυκνό και συμπυκνωμένο τρόπο. Είναι δηλαδή και είναι και μια τέχνη που είναι ζωντανή, δηλαδή επικοινωνεί κανεί με αληθινού ανθρώπου. Και αυτού που κάθονται δίπλα του και του τοπίου που βλέπει ζωντανά να παίζει. Γιατί ο κόσμο έχει κουραστεί πάρα πολύ από αυτή την εικόνα, από το κινητό, από το ίντερνετ, από την τηλεόραση. Και θέλει και την αληθινή επαφή. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι η βασική αιτία που ο κόσμο πάει στο θέατρο είναι ότι του λείπει το ανθρώπινο ζεστό στοιχείο και η πραγματική παρουσία των ναι. ηθοποιών και των θεατών. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παράγοντα ναι. για την. ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή. Ναι, έχει μπει. Μέσα πως. σε όλο αυτό ναι. όμω υπάρχει και λίγο μόδα. Mm. Υπάρχει και λίγο πια αυτό το ότι να φωτογραφηθώ που πήγα στο τάδε ναι. θέατρο, ναι. ε, να φωτογραφηθώ που βγήκα με τον τάδι, ηθοποιώ. Mm -hmm. Δηλαδή μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια μόδα. Mm -hmm. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Καλά, καλά. Προφανώ. Αλλά δεν μπορεί κανεί να γκρινιάξει επειδή ο κόσμο πάει στο θέατρο. Mm -hmm. Είναι κάτι πολύ καλό γιατί. Ε, ζουν και άνθρωποι ε, και αυτή η τέχνη ας πούμε ε, πλουτίζει ναι. και πρέπει να πω ότι πια ενώ τα παλιότερα χρόνια οι οικογένειες ας πούμε έλεγαν τι θα πάει να γίνει ηθοποιός το παιδί μας τώρα βλέπεις ότι οι, ίδιοι οι γονείς ε, μπορεί να σπρώξουν και να παιδί mm. να πάει mm. στην δραματική ναι. σχολή ε, θα πάμε στο κομμάτι αυτό γιατί ξαναλέω έχεις συναναστρέφεσαι νέα παιδιά και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό αλλά θέλω να γυρίσω πάλι λίγο πίσω σε αυτή την πορεία της, της επαγγελματικής ζωής και θέλω να μου μιλήσεις για τις στιγμές, μια και η εκπομπή ονομάζεται στιγμές, για τις συναντήσεις στην πορεία σου που έχουν χαραχθεί στο μυαλό σου. Δηλαδή είναι άνθρωποι ή καταστάσεις που αποκλείται να έχεις ποτέ. Ωραία. Αφού μιλήσαμε λοιπόν για τη Λαμπέτη, θα πω για τη Λαμπέτη. Ε, 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 έπαιζα κάποτε πολύ νέο σε μια παράσταση ε, το Ρωμαίο ε, Σκιουλιέτα, όπου εγώ έπαιζα τον Μερκούτιο. Και ε, είχαμε απογευματινή και βραδινή, και έρχεται ένας και μας λέει: Παιδιά, θα κάτσεις την απογευματινή είναι να τη δει την παράσταση Λαμπέτη. Όταν τα ακούω εγώ αυτό το πράγμα, παθαίνω πανικό. Δηλαδή αυτό το ίνδαλμα που την έβλεπα σε όλα τα έργα 10-15 φορέ θα δει τώρα την παράσταση και θα παίζω εγώ. Και... Τέλος πάντων θυμάμαι είχα πει δύο ασπιρίνες από το τρακ και τα λοιπά και παίζουμε την παράσταση όπου αυτή την παράσταση σαν να έγινε κάτι μαγικό νομίζω πως έπαιξα τελείως διαφορετικά από ό,τι μέχρι τότε και από εκεί και έπειτα. Σαν να έγινε μεταφυσικά κάτι... Ε, απίστευτα mm. διαφορετικό σε αυτή την παράσταση. Τέλο πάντων και ήρθε ο παραγωγό τότε εκείνη τη παράσταση και εγώ στο διάλειμμα πέθαινα, ναι, ας πούμε, ναι. ο Λαρκούδιο, και είπε ότι η λαμπέτη ξετρελάθηκε μαζί σου. Ε, εκεί πέρα πήρα το Όσκαρ, δηλαδή για έ, έ, μένα. Έ. Αυτό Τι γνώρισε ήταν... ποτέ από κοντά. Τι γνώρισε ποτέ από κοντά. Ήρθε στο Καμαρίνι μετά, ναι. έτσι και αυτά. Ναι. Μετά ε, μου, είχαν, μου είχαν πει σε δύο έργα να παίξω ναι. ε, και δεν ήθελα ποτέ να παίξω με τη λαμπέτη. Γιατί αυτό. Δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να είναι αυτό που που είχα στο κεφάλι μου, το μαθηνό, το, το, το ονειρικό. Δηλαδή δεν ήθελα να τη γνωρίσω πραγματικά. Είναι ε, πολύ, πολύ έτσι, ναι, ενδιαφέρον ναι, αυτό που μου λε. Ναι. Δηλαδή, πήγαινα και την έβλεπα σε όλα τα έργα, 10, δέκα, ναι. δέκα Και μερικέ φορέ, μια φορά, μου είχαμε βρεθεί σε ένα πεζοδρόμιο και μου λέει: ρε καταληφθεί, αν είχε τα σαν και εμένα, τώρα θα είχε θεία και τη λέω: Εγώ δεν ήξερα τι να πω, και λέω: Σήμερα κάνατε πολύ ωραία το κλάμα, στην φιλουμένα. <laughs> και ένιωσα τόσο ηλίθιο που τη είπα αυτή την ατάκα. Δεν ήξερα τι να τη πω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ που έμεινε αυτό το μακρινό ναι. πρόσωπο. Γιατί για μένα δεν ήταν ακριβώ μόνο η Λαμπέντη, ήταν η πηγή έμπνευση, ήταν το ιδανικό μου. Ήταν ε, αυτό που δεν το προσεγγίζει ποτέ. Συμβολίζει κάτι ε, φευγάτο, άπιαστο και υπέροχο. Ναι, ναι. Πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου περιγράφει. Ε, δεν ήθελε να παίξει. Δεν δεν ναι. Να χαλάσει αυτή την εικόνα, γιατί το παραμικρό στην καθημερινή τριβή μπορεί να στο χαλάσει αυτό, ναι, μπορεί να στο απομυθοποιήσει. Ναι, ναι, ναι. Άλλε συναντήσει, άλλου ανθρώπου που ε, ε, σου έχουν μείνει στο σπίτι, οι συνεργασίε. Επίση, έχω δουλέψει με την Καρέζη mm -hmm. ε, που ήταν ένα τρομερά γενναιόδορο και ζεστό άνθρωπο. Είχαμε παίξει τον Βυσινόκυπο. Μια παράσταση που είχε σκηνοθετήσει ένα Ρώσο σκηνοθέτη ο Εφρέμοφ και ο Καζάκο. Mm -hmm. ε, που ήταν πάρα πολύ ζεστοί και ωραίοι άνθρωποι και προ του νέου έτσι mm -hmm. πάρα πολύ ζεστοί. Και μετά φυσικά ήταν ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που, που συνεργαστήκαμε, δηλαδή ο Βογιατζής, ο Βασίλη Ωπαπαπαβασιλείου, ο η Κοκίνου, η Ράνια Οικονομίδου, mm -hmm. ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι. Πώ να το πω, Αυτοί με του οποίου συμπορευτήκαμε για πολλά mm. χρόνια, ονειρευτήκαμε πολύ, ε, είχαμε μια κοινή γλώσσα και πραγματικά ομολογώ ότι από τότε που διαλύθηκαν αυτά τα δύο θέατρα, ε, ε, α πούμε, εγώ άρχισα λίγο να περιφέρομαι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όχι ότι και εκεί δεν παίρνει πράγματα. Mm -hmm. Πολλέ φορέ η καλοσύνη των ξένων είναι και, και, καλύτερη και καλύτερη από πέρα, το γνωστό. Βέβαια, <laughs> Ε, αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε, που σε σημαδεύουν στα νεανικά χρόνια παραμένουν ανεξίτηλοι επειδή mm -hmm. και εσύ έχεις ας πούμε αυτή την τάση να μαγευτείς. Ναι. Δηλαδή εκτός από αυτούς που αναφέραμε δεν θα ξεχάσω ποτέ ας πούμε παραστάσεις που πρόλαβα να δω με την Παξινού ή με το Μινωτή που έπαιξε τον Ιδίποδο Επικολονό και κάποια στιγμή όταν παίξαμε πρόπερση τον Ιδίποδο Επικολονό, δεν Θα πάω εγώ να παίξω τον ρόλο που είχα δει το Ιδίποδο Τότε. Ε, φοβερό. Ε, ναι, είναι. Φοβερό είναι αυτό. Ναι. Αν φινταλαντεύτηκες ποτέ, να πεις ότι δεν θέλω άλλο Α, σε μια στιγμή που μπορεί να πικράθηκες αν υπήρξε τέτοια στιγμή. Αν σε πίκρανε ποτέ αυτή η δουλειά, αυτός ο χώρο. Ε, και αν, αν αμφινταλαντεύτηκε κάποια στιγμή, είπε: Δεν θέλω άλλο. Ναι. ναι. Γιατί κοίταξε να δεις Μάνο, είναι και αυτή η τέχνη, ενώ είναι μια υπέροχη τέχνη, πραγματικά είναι μια πολύ σπουδαία τέχνη. Αυτό το, γιατί μπορείς να καταλαβαίνεις τον άνθρωπο, να ασχολείσαι με τον άνθρωπο και να επικοινωνείς τελικά. Ε, ταυτόχρονα είναι και ένα επάγγελμα πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Ε, γιατί υπάρχει, ε, όλοι οι ηθοποίοι πάσχουμε από τρία πράγματα, ας το πούμε. Ε, έχουμε φόβο, έχουμε ανασφάλεια από αυτή την καθημερινή έκθεση Εκεί έχουμε και ένα αρκισμό γιατί θέλουμε να αρέσουμε. Σωστό, σωστό. Από την άλλη, έχουμε και μια γενναιότητα γιατί βγαίνεις κάθε μέρα, α πούμε, και αυτό είναι κάτι πολύ γενναίο. Ναι. Δεν είναι απλό πράγμα. Οπότε, όλοι οι ηθοποιοί, ας πούμε, δεν είναι και οι πιο εύκολοι άνθρωποι του κόσμου επειδή έχουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Και από εκεί και πέρα, έχει μεγάλη σημασία πώς διαχειρίζεσαι. Αυτά όλα τα πράγματα mm. ο καθένα ανάλογα με την παιδεία του, με την. Με το Τις χαρακτήρα του. του. Τι, ναι. Ναι. ναι, και επομένω υπάρχουν και συνεργασίε που σε έχουν πληγώσει, που σε έχουν απογοητεύσει, που δεν τα πήγε καθόλου καλά mm -hmm. στην επικοινωνία. Mm -hmm. ε, δηλαδή, όπω το θέατρο ε, μου έχει δώσει πολύ μεγάλε χαρέ, μου έχει δώσει και πολύ μεγάλε λύπες και πολύ μεγάλε απογοητεύσει. Ναι. Δεν είναι καθόλου μία εύκολη. Πορεία, ναι, ναι, ναι. 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 Το θέμα είναι, όπως έχει πει κάποιο, ότι ε, ακόμα και όταν την πατάρει να βρίσκει τη δύναμη να ξανασηκώνεσαι. Ναι. Αυτό είναι. Τελικά είναι να πήγαινε έλα ναι. στα πράγματα. Σωστό. Παρά το γεγονό ότι έχει λατρέψει από την παιδική σου ηλικία τον κινηματογράφο, οι κινηματογραφικέ σου δουλειέ ε, είναι αρκετέ. Απλώ θέλω να πω ότι δεν έπεσε με τα μούτρα σε αυτό. Ακολούθησε το δρόμο του το το θεάτρου. Ναι. Υπήρχε λόγο ή έτσι το έφερε η ζωή. Και τα δύο. Ναι. Δηλαδή, και γιατί με το θέατρο έχει πολύ λιγότερο χρόνο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι. Δηλαδή, είμαι και λίγο παραπονεμένο ω προ τον κινηματογράφο. Ναι. Δηλαδή, ότι ενώ θα μπορούσα να, να έχω συμμετάσχει σε κάποιε ταινίε, δεν μου ζητήθηκε. Mm -hmm. Επομένω, mm -hmm. είναι ένα διπλό πράγμα. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι φανατικό. Ε κινηματογραφόφιλος, δηλαδή αν μου πεις να δω μια παράσταση, μια ταινία, θα προτιμήσω να πω μια ταινία. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Mm -hmm. Και όποτε μπορώ, ας πούμε, πηγαίνω σινεμάκι στις αργίες μας ναι. κλπ. Ναι. Ε, ναι, αλλά θα ήθελα, θα ήθελα, ας πούμε, να παίξω ένα ρόλο yeah. πριν τελειώσει η, η πορεία αυτή, mm. ε, έτσι έναν ωραίο κινηματογραφικό ρόλο. Είναι κάτι που το ονειρεύομαι. Ναι, ναι. Τηλεόραση. Η τηλεόραση... Είδες. Γιατί γίνονται πια, είναι. Θέλω να πω και ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, λόγω και τη ύπαρξη ε, των πλατφορμών, να το πω έτσι, είναι πολλέ παραγωγέ που έχουν ε, ανέβει επίποδο. Δηλαδή γίνονται καλέ δουλειέ. Βλέπω και διεθνώ το γίνονται κινηματογραφικέ δουλειέ στην τηλεόραση. Mm -hmm. ε, το έχει απορρίψει, το έχει αποκλείσει, Όχι. 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 Ε, Απλώ θα ήθελα ας πούμε, να είναι. Κάτι που να κρατάει λίγο καιρό, mm -hmm. γιατί αυτό το να πηγαίνει επί πολύ καιρό, 10 ώρε τη μέρα, δεν το αντέχω και να έχει θέατρο μετά. Mm -hmm. ε, Α πούμε, κάποιε σειρέ που γίνονται και είναι 8 επεισόδια, 10 mm -hmm. το πολύ, ε, που είναι και πολύ φροντισμένε, όπω είπε, mm -hmm. ειδικά στην Ερτένα, είναι κάποιε yeah. σειρέ πολύ ωραίε. Σε κάτι τέτοιο, εφόσον δεν υπάρχει θέατρο. Θα μου άρεσε πολύ να συμμετέχω. Ναι. Αλλά πάντα, μάλλον πιστεύω ότι τα πράγματα είναι ωραία να κρατάνε λίγο. Δηλαδή, ε, σεναριακά, όταν κάτι απλώνεται επί μήνες ή χρόνια, μπορεί να είναι μια επιτυχία, μπορεί να. Ε, οι να παίζουν και να πλουτίζουν το ρόλο τους κτλ. αλλά κάπου κουράζει αυτό το, το κάθε μέρα να μπαίνει στο σπίτι ναι. ενός άλλου δηλαδή εμένα αυτό μου φαίνεται βαρετό mm -hmm. δηλαδή ακόμα και οι σύριαλ που είχαν μια επιτυχία μετά από λίγο δεν άντεχαν να συνεχίζουν να τα βλέπουν Σωστό. ενώ όταν έχει μια οικονομία και μια αφαίρεση είναι κάτι Αρχή, πιο... Αρχή, μέση και τέλος ναι, αυτό. Έτσι, και είναι, και είναι yeah. λογικό Τώρα, ε, εδώ μπαίνω και σε ένα άλλο κομμάτι, αλλά έχει, είναι από τι πρώτε ερωτήσει που θέλω να σου κάνω. Σήμερα μου έφερε δύο δώρα. Δεν είχε σκοπό να το δείξουμε. Εγώ όμω θέλω να μου επιτρέψει να ανοίξω το δώρο για να το δείξω, γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτή την περίοδο. Είναι δύο δουλειέ σου και ήθελα να σε ρωτήσω για αυτέ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανε το δώρο. Χαίρομαι. Το ένα είναι οι συμπληγάδε γενεθλίων. Έτσι. Εδώ το δείχνω. Οι συμπληγάδε γενεθλίων αυτό γράφτηκε πρώτο. Έτσι. Ε, και το άλλο είναι και το άλλο είναι το τρίτο λείπει το δεύτερο που δεν το ναι. βρήκα στο βιβλιοπολείο αλλά εδώ μιλάμε για δουλειέ, οι οποίε είναι, είναι το επικλίνης κρεμάμενος έτσι το δείχνω είναι δουλειέ που έγιναν στην καραντίνα ναι. να μιλήσουμε λίγο για αυτή την, για αυτή την περίοδο που εσύ για, η καραντίνα για όλους μας έχει καταγραφεί ως μια πολύ σκοτεινή περίοδος μια επίπονη περίοδος και το πρώτο πράγμα όταν είδα ότι έγραψε αυτά τα βιβλία μέσα στην, μέσα στην καραντίνα, σκέφτηκα ότι αυτή τη μαυρίλα αυτό ο άνθρωπο τη μετέτρεψε σε δημιουργία. Και εννοώ δημιουργία, επειδή το, τότε όλοι κάναμε ρεπορτάζ ότι ο κόσμο άρχισε να μαγειρεύει, άρχισε να, να πλέκει, ε, άρχισε να κάνει διάφορα πράγματα. Να καθαρίζει, να καθαρίζει το σπίτι. Το μετέτρεψε όλο αυτό σε δημιουργία. Και θέλω λίγο να μου μιλήσει γι' αυτό για το γράψιμο, αλλά και σε αυτέ τι συνθήκε. Ναι είναι απόλυτη μοναξιά. Κοίταξε να δεις, αυτό τώρα έγινε ως εξή. Εμείς παίζαμε τότε τον θάνατο του Εμποράκου, ναι. ένα πολύ ωραίο έργο, το οποίο στις 10 Μαρτίου σταματήσαμε απότομα κτλ. εγώ λίγο πριν τελειώσουν αυτές οι παραστάσεις, πήγαινα πάντα απέναντι από το θέατρο και ένα καφενεδάκι και έπινα ένα τσάι πριν μπω στο mm. θέατρο. Εκεί πέρα λοιπόν, καθώς καθόμουν σε αυτό το καφενεδάκι, σιγά σιγά άρχισα να γράφω στο κινητό κάποια πράγματα που μοιάζανε λίγο με ποίηματα. Και αυτά τα ποίηματα τα έστελνα σε μια φίλη που ήξερε από ποίηση ας πούμε και μου έλεγε «συνέχισε, γράψει ωραία». Και ε, όταν ε, κλείσανε τα θέατρα, ε, άρχισα όπως ήμουνα μόνος μου εκεί μέσα στο σπίτι ε, να... Να το πω, να κάνω έναν απολογισμό τη ζωή μου. Δηλαδή, αυτό που λες το στιγμέ εσύ ναι. στην εκπομπή, άρχισα και εγώ να σκε... Δηλαδή, βρέθηκα για πρώτη φορά Μάνο, χωρί το βάρο και το άγχο κάποιου ρόλου. Βρέθηκα εγώ με τον Δημήτρη μόνο μου. Ναι. Και αυτό το πράγμα με οδήγησε σε, μια... σε έναν απολογισμό ζωή, ο οποίο έβγαινε μέσα σε αυτά τα πείματα. Mm -hmm. Και όταν έφτασα παραμονή των Γενεθλίων το Μάιο. Ε, ένιωσα ότι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος ναι. και αυτό ήταν 66 πήματα, γιατί γινόμενα 66 ετών ναι, ναι. και μάλιστα δεν υπάρχουν τίτλοι στα πήματα, είναι αριθμοί από το 1 ως το 66 τέλος πάντων και με το που ανοίγει λίγο η κατάσταση ε, μία φίλη τα έδωσε στην Άννα Πατάκη και αυτή λέει θα τα εκδώσουμε ναι. αυτό μου έδωσε μία τρομερή χαρά κτλ. Και βγήκε το πρώτο βιβλίο μέσα στην καραντίνα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είχε και την τύχη να πάρει και ένα βραβείο από το κοινό του Public, uh, public, το public Award. Ναι, ναι. Και αυτό ας πούμε μου έδωσε ναι, μια ναι. Προφανώς. χαρά. Προφανώς, προφανώς. Και άφησα τον εαυτό μου πιο mm -hmm. ελεύθερο και έτσι βγήκανε και τα άλλα δύο το πίσω από Τζάμια Θολά και το επικλίνει κρεμά. Μου. Ναι, το πίσω από Τζάμια Θολά δεν θυμόμαι. Το... Ναι. το οποίο θυμάμαι, γιατί έχω το σκίτσο στο μυαλό μου, που είναι δικό σου και το σκίτσο του εξωφίλου. Ναι, γιατί παράλληλα με το γράψιμο μου ξεκίνησε και ένα άλλο χόμπι, ναι. που ήταν ότι άρχισα να ζωγραφίζω στην ναι, καραντίνα. Ναι, ναι. Ε, εγώ πρέπει να πω ότι στην καραντίνα πέρασα μοναδικά. Γιατί το πρωί ζωγράφιζα, μετά έγραφα πείματα και το βράδυ έβλεπα αριστούργήματα ναι. σε ταινίε. Mm -hmm χωρίς να έχω κανένα άγχος ρόλου ε, και δεν έπαθα και κορονοϊό ευτυχώς ναι, τότε ναι, ναι. και πέρασα, ας πούμε, πάρα πολύ ωραία με Δημιούργησες ένα μικρό κόσμο. Ναι, έτσι. όπου ναι. ζούσα ε, ε, σε τρομερή επαφή με τον εαυτό μου mm -hmm. και εκεί κατάλαβα, ας πούμε, πόσο πολλές φορές εμείς οι ηθοποιοί έχοντας αυτό το, το βάρος ότι κάθε μέρα έχεις να πας να παίξει έναν άλλο, σου στερεί πολλές φορές έτσι λίγο να κάτσεις λίγο με τον εαυτό σου ήρεμα ναι να δεις ποιος είσαι, τι θέλεις, πού είσαι. Δηλαδή αυτό το πράγμα ενώ σε πλουτίζει με τους άλλους ρόλους, απ' την άλλη χάνεις πολλές φορές λίγο αυτή την, 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 τη χαλαρότητα ναι. να είσαι εσύ με Βέβαια. τον εαυτό σου. Βέβαια, πάντα είχα την αίσθηση, α, ξαναλέω χωρίς να έχουμε γνωριστεί όπως παρακολουθώ, ότι ο τρόπος που παίζεις, οι δουλειέ που έχεις κάνει, ξεκινούν από κάτι βασικό, ότι το κάνεις για σένα. Πάντα. Ναι. Και αυτό φαίνεται. Δηλαδή. Ε... Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ δουλειά, μάλλον. Προφανώ, προφανώ. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει ρόλο για τον οποίο να μην έχω γράψει 10 με 15 τετράδια. Ναι. Δηλαδή, εμένα η δουλειά μου που την έμαθα από την Τριανταφυλλίδη, που την είχα δασκάλα, mm. βασίζεται τρομερά να προσπαθεί, α πούμε, να ανοίξει όσο μπορεί τη φαντασία σου για τη ζωή κάποιου πέρα από τι που προπτικέ. Από έχεις το να... ρόλο ναι. του. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ γοητευτικό ε, ταξίδι, το οποίο θέλει πολλή δουλειά και, mm -hmm. και σκάλισμα. Και αυτή είναι και, δηλαδή, εγώ εκεί βρίσκω ας πούμε, την ομορφιά στην ηθοποιία, πώ ένα ξένο πράγμα θα το κάνεις πάρα πολύ δικό σου, mm -hmm. το οποίο δεν έχει ούτε τέλο, δηλαδή είναι κάτι πολύ απαιτητικό. Ναι, ναι. ναι. Τώρα, διδάσκει, έχει διδάξει νέο κόσμο που, που μπαίνει στο, στο χώρο αυτό. 30 χρόνια τώρα. 30 χρόνια, γι' αυτό το, το λέω. Είναι, ε, έχει, έχουν, έχουν περάσει πολλοί από τα χέρια όπω όπως λέμε. Ε, και θέλω να μου μιλήσει για, για αυτές τις γενιές των ηθοποιών που, που βγαίνουν. Ε, συγκρίνοντας όχι... Χωρί να περιμένω την ατάκα την κλασική που κάνουμε σε α, Παλαιό στου οποίου συνήθω για να μα πούνε, έλα, από τι νέε γενιέ δεν υπάρχει κανένα καλό ή οτιδήποτε άλλο. Θα, θα, ήθελα, θα ήθελα αυτή τη σύγκριση, όχι μίζερα, αλλά σε πραγματικά ναι. έτσι στάνταρτ. Επειδή, όπω είπα, Μάνο, 30 χρόνια τώρα κάνω αυτή την παράλληλη, όχι ακριβώ τέχνη, αλλά είναι μια δραστηριότητα η οποία, στην οποία και αυτή, σε αυτήν έχω δώσει πολύ από την ψυχή μου. Ε, οφείλω να πω ότι οι, οι νεότερες γενιές είναι όλο και πιο ταλαντούχες Τα παιδιά είναι τρομερά με πιο εύκολα αντανακλαστικά Έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις Ψάχνουν πιο πολύ τα σεμινάρια, κάνουν ασκήσει, mm -hmm. κάνουν χορό, κάνουν πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ πιο προχωρημένοι από, από αυτού που ήταν η δική μου γενιά. Mm -hmm. Μετά έχουν βγει όλα αυτά τα καταπληκτικά, κυρίω ξένα βιβλία, που τώρα πια τα βρίσκει πολύ εύκολα με το ίντερνετ mm -hmm. και τα λοιπά. Και διαβάζει μεθόδου, διαβάζει τι κάνουν στην Αμερική, τι κάνουν στη Ρωσία, πράγματα που στη δική μου εποχή ήταν πολύ mm -hmm. άγνωστα. Yeah, yeah. Ε, αυτό που, ε, που λίγο ας πούμε, διαφοροποιεί τα σημερινά παιδιά από τη δική μου, τουλάχιστον, γενιά, είναι πια ότι με όλη αυτή την τεχνολογία σιγά-σιγά χάνουν την επαφή με το διάβασμα και τα βιβλία. Αυτό ήθελα να πω. Ε, και παρατηρώ κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερα ποσοστά δυσλεξίας. Δεν δε μπορούν να διαβάσουν ούτε καν μια σελίδα, να συγκεντρωθούν. Mm. Αυτό που λέγεται διάσπαση προσοχής, ε, ένα τρομερό άγχος, ας πούμε... Όχι όμως για την τέχνη, όσο θα βρω δουλειά, θα με πάρουν εκεί. Δηλαδή εμείς, ναι. ε, η γενιά μου εννοώ, είχε τότε την αριστοκρατική ε, επιλογή να πει δεν παίζω στην τηλεόραση γιατί προτιμώ ναι, μόνο ναι. θέατρο. Τώρα επειδή η επιβίωση είναι πιο δύσκολη, αλλά όχι μόνο αυτό, επειδή δεν υπάρχουν και οι αξίε οι τότε, τώρα είναι ό,τι μου κάτσει θα πάω να το κάνω. Ναι. Είναι μια εποχή πιο κοινική, πιο τη επιβίωση, δεν είναι τη επιλογή. Ε, η δική μου γενιά είχε, ίσω λόγω και το ότι υπήρξε η Μερκούρη όπω είπα, είχαμε λίγο την πολυτέλεια του να επιλέγουμε. Ε, τώρα οι άνθρωποι είναι προορισμένοι ας πούμε, να γίνουν λίγο προϊόντα που πρέπει να τρέχουν, να πουλάνε. Η παρά... Δεν ρωτά πια αν μια παράσταση είναι καλή, ρωτά είναι sold out. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι μια τρομερή έκπτωση. Και οφείλω να πω μια που κάνουμε αυτή τη ναι. συνάντηση ότι για μένα η εποχή μα μάλλον είναι μια εποχή παρακμή. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι. Μπορεί να υπάρχουν πολύ σπουδαία πράγματα που γίνονται, μπορεί, μπορεί ο άνθρωπος να προχωράει, να γίνονται καινούργιε ανακαλύψεις, αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα έχει χαθεί ε, ένα στοιχείο ανθρωπιάς το οποίο η δική μου γενιά το εισπράττει με πολύ ναι. λιγομένο πόνο. Ναι, ναι, ναι. Και ανήκω κι εγώ σε αυτή τη γενιά. Ναι, ναι. Ε, πολιτική. Η πολιτική, κοίταξε να δεις, εγώ σε όλη μου τη ζωή ήμουν με την αριστερά. Ναι, ναι. Ε, τώρα η αριστερά πιστεύω ότι έχει χάσει πάρα πολύ το βηματισμό της. Ε, πιστεύω ότι περνάει μια τρομερά μεταβατική περίοδο που όταν έχω μια αισιοδοξία... Λέω ότι κάποια στιγμή θα βρει το βηματισμό τη. Ε, χρειάζεται μια επικαιροποίηση, γιατί δυστυχώ δεν είναι πια. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα με τα βιβλία με τη Ρωσία, ε, τον Γκόρκη, ε, ε, όλες αυτές τις αξίες με τον Κόρκι, όλε αυτέ τι αξίε που πηγαίναμε στην Αλκυονίδα και βλέπαμε εκείνα τα καταπληκτικά έργα του Σοβιετικού κινηματογράφου. Όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, δεν αντιστοιχούν στο σήμερα. Η εποχή έχει αλλάξει τρομερά. Ε, έχει γίνει αυτή η περίφημη παγκοσμιοποίηση ε, υπάρχει μια τρομερή αμηχανία πιστεύω διότι εκτός από τον καπιταλισμό ο οποίος έχει ξαπλωθεί ε, και πια είναι ένας κόσμος σκληρός, παράλογος, άδικος ταυτόχρονα η αριστερά αυτή τη στιγμή δεν έχει να πει να προτείνει να βρει ένα συγκεκριμένο όραμα. Να αντιτάξει. Το... Ναι. ναι, να αντιτάξει. Ναι, ναι. Το όραμα είναι λίγο των περασμένων, του περασ... ναι, ναι. Των περασμένων δύο αιώνων, ναι, ναι. το οποίο δεν αντιστοιχεί με το σήμερα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι μια μεγάλη... ένα μεγάλο κενό τη αριστερά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι φαινόμενο όπω το περιγράφει ναι. παγκοσμίω και πανευρωπαϊκά, ναι. το, το διαπιστώνουμε ναι. όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και βλέπει ότι ο κόσμο, α πούμε, αυτή τη στιγμή ε, πιστεύω ότι. Έχει τραφεί σε αυτόν τον εγωκεντρισμό με τα... Με, να φωτογραφίζεται, να λέει κοιτάξτε με υπάρχω, γράφω mm -hmm. σχόλια mm -hmm. στο facebook ας πούμε ή στα ναι. instagram. Ε, νομίζω ότι όλο αυτό κάπου οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει μια συλλογική ελπίδα για τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν αρθρώνεται καμία ουσιαστική πρόταση για κάτι δικαιότερο και καλύτερο. Ναι. Οπότε υπάρχει πολύ κινησμός, πολύ έλα να περάσουμε καλά εμείς και δεν βαριέσαι, και νομίζω ότι χωρίς ε, ε, ιδανικά δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Όχι. Ε, Έχει, ακόμα και αν είναι ζωτικά ψεύδιοι, ναι. χρειάζονται. Μα. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ απόψε. Ε, είναι τιμή μου που κάναμε, που είχαμε αυτή τη συνάντηση. Και ελπίζω κάποια στιγμή με άλλα δεδομένα να την επαναλάβουμε. Θα ήταν πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά. Και εμένα είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Εύχομαι να πηγαίνουν ωραία όλες αυτές οι εκπομπές. Και χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα μα. Κυρίε και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλο τη απόψηνή εκπομπή. Την ερχόμενη Δευτέρα στι 12 παρα 10 το βράδυ θα είμαστε εδώ. Καλό ξημέρωμα σε όλου.